Λοιπόν, σταμάτω ότι κάνεις. Όλοι και όλες έχουν χάσει το μυαλό τους. Οποιοδήποτε προϊόν βγάζει από τα Lidl, το οποίο είναι προτεϊνικό σνακ και καλά. Και δεν μπορούσαμε παρά να το δοκιμάσουμε εδώ. Έκανα μια δοκιμή στο TikTok που εκεί έχουν χάσει το μυαλό τους, τέλος πάντων. Τα νέα άτομα που μπαίνουν στο fitness, τους αρέσουν αυτά τα σνακ. Είπα να κάνω και εδώ πέρα για το YouTube να δω πώς θα τα πάει. Πείτε μου αν θέλετε να κάνω παρεπιπτόντως περισσότερα τέτοια taste test, αλλά και δοκιμές που λέω τη γνώμη μου για κάποιο προϊόν. Λοιπόν, έχουμε εδώ και λέμε, χθες δοκίμασα το cookie, τη γεύση cookie στρατσιατέλα, κάτι τέτοιο ήταν. Σήμερα δοκιμάζουμε το salted caramel cake. Χθες είχε 330 θερμίδες ολόκληρο το κουτάκι, αυτό έχει 350 θερμίδες το κάθε cup, το κάθε κουτί. Ολόκληρο είναι 265 γραμμάρια. Καλή ποσότητα για παγωτάκι, για snack αν σκεφτείς, πρωτεϊνικό. Και στις 350 θερμίδες δεν είναι άσχημο, ανά 100 θερμίδες έχει 132 θερμίδες. 22 γραμμάρια πρωτεϊνών, 3,3 γραμμάρια λιπαρά, 7,1 γραμμάρια πρωτεΐνης. Το 7,1 γραμμάρια πρωτεΐνης, 100 γραμμάρια είναι πολύ καλό. Αν σκεφτείς πως τα περισσότερα παγωτά θα έχουν 1, 2 ή 3 γραμμάρια πρωτεΐνης, 100 γραμμάρια, θα είναι ασήμαντα. Εδώ πέρα είναι, υπάρχει μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Αυτό είναι καλό. Σε ολόκληρο το κουτάκι, στην κάθε συσκευασία δηλαδή ολόκληρο το κουτί, είναι 18,8 γραμμάρια πρωτεΐνης. Ακόμα καλύτερο. Τώρα, ανοίγοντάς το, δεν βλέπουμε κάτι άσχημο, το έχουμε αφήσει να λιώσει λίγο να νιώσουμε τη γεύση πλήρως. Κοιτώντας τα συστατικά πριν το δοκιμάσω και χθες που τα κοίταξα από το προηγούμενο που ήταν στρατιατέλα, μου έκανε εντύπωση πως είχαν πρωτεΐνη γάλακτος. Μου έκανε εντύπωση πως τα συστατικά δεν ήταν τρομερές ανοησίες, σόγες πρωτεΐνη σόγιας, φυτικές πρωτεΐνη και ανοησίες. Πράγματα που βλέπουμε συχνά, τα οποία βγαίνουν πιο φθηνά. Μου έκανε εντύπωση ότι τα συστατικά ήταν σχετικά φυσικά. Όσο φυσικά μπορούν να είναι φυσικά για ένα. Πώς να το πεις αυτό, για ένα επεξεργασμένο τέλος πάντων snack πρωτεΐνης παγωτό γλυκό. Είδα πως είχε πρωτεΐνη γάλακτος, εντάξει τα κλασικά, γάλα συμπυκνωμένο, βουτυρωμένο, φυσικά κάποια γλυκαντικά, τεχνητά γλυκαντικά, δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν είναι τόσο κακά στις μικρές ποσότητες που περιέχονται στις τροφές. Ζάχαρη, ok, ασήμαντη, βούτυρο, γιατί πολλοί κόσμοι φοβάται τη ζάχαρη, δεν υπάρχει λόγος, είναι απλές υδατάνθρακες. Απλή υδατάνθρακε. Ειδικά αν ασκήσει, δεν υπάρχει και κανένα λόγο να φοβάσει ζάχαρη. Και μετά έχει κάποια ιδιογκωτικά που του δίνουν όγκο σε αυτά τα snack για να μπορούν να τα πετυχαίνουν με χαμηλότερες θερμίδες. Αν σκεφτεί, έκανε 3 ευρώ το κουτάκι. Από την άποψη τη τιμή, αν σκεφτεί, εγώ το συγκρίνω με ένα άλλο που μου αρέσει. Είναι κάτι γρανίτης κρικρή. Σας προτείνω να τις δοκιμάστε. Μα τις λατρεύω προσωπικά. Τρώω πάρα πολύ συχνά. Και γενικά παγωτά τρώω πάρα πολύ συχνά. Έχω καθημερινά τη διατροφή μου. Οι γρανίτες αυτές οι κρικρή κάνουν 1,5 ευρώ. Δεν τις λες φθηνές. Και έχουν απίστευτη γεύση, έχουν έντονη γλύκα, είναι πάρα πολύ κρύες, οπότε μου αρέσουν φουλ. Το συγκρίνω στο μυαλό μου με αυτό, γιατί ήταν τρομερά καλό. Βέβαια δεν είναι πρωτεϊνικές, έχουν 0 προγράμματα πρωτεΐνης, είναι και υδατάνθρακες, είναι 25 γραμμάρια υδατάνθρακες η κάθε μία, που είναι 100 θερμίδες. Οπότε δεν έχουν καθόλου πρωτεΐνη, αυτό είναι το μείον τους. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί είναι απλά ένα snack παγωτό γλυκάκι. Οπότε εκεί να μου αρέσουν. Το συγκρίνω άθελα, ασυνείδητά μου με εκείνο, αλλά. 350 θερμίδες, τα 265 γραμμάρια είναι πολλές σε σχέση με τις γρανίτες εκείνες. Οι οποίες εκείνες οι γρανίτες βγαίνουν στα, αν έτρωγα ξέρω εγώ, 2,5 γρανίτες που είναι 250 γραμμάρια, θα ήταν 250 θερμίδες, θα ήταν λιγότερες. Όλα δεν θα είχαν την πρωτεΐνη. Οπότε εκεί θα νιώθω πιο πολύ παγωτό, θα νιώθω έντονα τη γλύκα. Με λιγότερες θερμίδες, ενώ εδώ πέρα τρώω 350 θερμίδες, παίρνω μεν λίγη παραπάνω πρωτεΐνη, αλλά παίρνω λιγότερη ποσότητα, παίρνω 265 γραμμάρια προϊόντος. Οκ, έχουν όλα τα θετικά τους, έχουν τα αρνητικά τους. Κατακλείδια την τιμή. Αυτά κάνουν 3 ευρώ, έκαναν 3,5 ευρώ κάπου εκεί πέρα για όλο το κουτί που είναι 265 γραμμάρια και έχουν 350 θερμίδες. Ενώ οι γρανίτες που παίρνω εγώ κάνουν 1,5 ευρώ η καθημία 100 γραμμάρια που έχουν 100 θερμίδες που μου αρέσουν full. Για να το δοκιμάσουμε, να δούμε αν αξίζει την τιμή του. Ας πούμε, 2,5 γρανίτες θα έκαναν συνολικά γύρω στα 4 ευρώ, αυτό κάνει γύρω στα 3 ευρώ. Και χωρίς την πρωτεΐνη οι γρανίτες, ενώ αυτό έχει λίγο την πρωτεΐνη. Για να το δοκιμάσουμε, το οποίο έχει λιώσει λίγο, αλλά και πάλι το νιώθεις, για να δούμε τη γεύση του. Νιώθω κομματάκια που κάτι έχει μέσα, από κάτι καραμέλα και δεν ξέρω τι παίζει. Μ' αρέσει που έχει λιώσει λίγο, αλλά μέσα ακόμα υπάρχει, οπότε παίρνω και κανονικό κομμάτι. Μέσα δηλαδή είναι ό,τι πρέπει, παγωτό. Λοιπόν, στιγμή της αλήθειας. Για πρωτεϊνικό σνακ είναι εντάξει. Για τις θερμίδες του, με τη σειρά, για να συμπεράνουμε,
Θα το βάλω ένα 7 στα 10. Δεν είναι elite, δεν είναι τρομερό, είναι ok. Για πρωτεϊνικό snack γλυκό, να πεις θα δω μια ταινία, θα φάω το παγωτάκι μου, το γλυκό μου, την ώρα που τρώω και θα το παίξω υγιεινός τύπος. Βγαίνει πιο φθηνό από τις γρανίτες που έχω εγώ στο μυαλό μου. Από την άποψη τιμής θα το βάλω ένα 8 στα 10. Από την άποψη τιμής είναι καλό, από την άποψη γεύση 7,5 στα 10. Μου θυμίζει λίγο τα padding που έχουν τα Lidl. Τα οποία δεν με τρελαίνουν τρομερά, γιατί έτσι νιώθω πολύ επεξεργασία και δεν με χορταίνουν με τίποτα, πραγματικά με τίποτα. Αλλά ναι, μου θυμίζουν λίγο εκείνη τη γεύση. Τη νιώθω λίγο πιο φυσική τη γεύση από την επεξεργασμένη γεύση που νιώθω με εκείνα τα padding. Εντάξει, δεν θα το τρώω αυτό για να με χορτάσει. Αλλά πιστεύω θα με ικανοποιούσε λίγο πιο πολύ επειδή είναι παγωτό και μου αρέσουν πολύ τα παγωτά σε σχέση με εκείνα τα padding. Οπότε στη συνολική βαθμολογία θα του βάλω ένα 7,5 στα 10. Οι θερμίδες του είναι ok. Η ποσότητά του είναι ok, η τιμή του είναι ok. Το ok είναι πολύ μέτριο και του βάζω 7,5 στα 10. Θα του βάλω ένα συνολικό 7 στα 10. Εντάξει, 7 στα 10, μια συνολική βαθμολογία. Δεν το φάω τώρα. Το χθεσινό που ήταν cookie, ένιωθα λιγότερη γεύση από αυτό. Οπότε νομίζω πλέον προτιμώ αυτό που είναι salted caramel cake. Αυτά. Πείτε μου αν θέλετε να δοκιμάσω περισσότερα πράγματα και να σας πω ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη. Εδώ πέρα λες και αναλύουμε το κυπριακό. Φαντάζομαι πόσο πολιτισμένοι είμαστε και στα καλά της είναι η κοινωνία να καθόμαστε να λύουμε στο YouTube παγωτάκι γελάω. Αλλά ναι, ελπίζω να σας άρεσε σήμερα το βίντεο, πείτε μου τη γνώμη σας, πείτε μου αν το έχετε δοκιμάσει, ποιο προτιμάτε εσείς, αν είναι κάτι που μου διέφυγε, που μου ξέφυγε και θέλετε να αναλύω και σε επόμενα βίντεο και πείτε μου τι άλλο να δοκιμάσω, αν έχετε καλά μια ιδέα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.